Γεννημένη το 1938 στο Πειραιά, σπούδασε στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και στη σχολή μουσικού θεάτρου του Μενέλαου Θεοφανίδη. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε το 1959 στην ταινία «Ματωμένο ηλιοβασίλεμα» σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Λαμπρινού και συμπροταγωνιστή της τον Σπύρο Φωκά. Πρόκειται φυσικά για την Έφη Οικονόμου. Πήρε μέρος σε 78 συνολικά ταινίες, εκ των οποίων 49 από αυτές σε διάστημα 4 ετών, από το 1962 ως το 1965. Υποδιόταν κυρίως ρόλους κακιάς ηρωίδας σε μελοδράματα όπως «Είναι μεγάλος ο καημός» το 1964 του Χρήστου Κυριακόπουλου και «Με υδρότα και δάκρυα» το 1965 του Σπύρου Γιάνγκου, ενώ συμμετείχε και σε κομικές ταινίες όπως «10 μέρες στο Παρίσι» το 1962 του Ορέστη Λάσκου και «Ο Παράς και ο Φουκαράς» το 1964 του Κώστα Καραγιάννη. Το θεατρικό της ντεμπούτο το πραγματοποίησε το 1968 με το θείασο του Νίκου Αθερινού στο Θέατρο Κολονός, ενώ κατά τα τελευταία χρόνια της μακρόχρονης καριέρας της δίδασκε υποκριτική στη δραματική σχολή «Περίακτος» του Βασίλη Ρίτσου. Από το 1970 μέχρι το θάνατό της υπήρξε σύζυγος του επίσης ηθοποιού Χάρη Παναγιώτου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της παραθέριζε στο Διακοφτό, όπου στηρίζε με διάφορους τρόπους την τοπική θεατρική ομάδα. Πέθανε στο Αίγιο, στο νοσοκομείο του Αιγείου, το 2016. Θα σας αναφέρω και κάποιες ταινίες στις οποίες έχει παίξει. «Η Αυγή του Θριάμβου», «Το Αγρίμι», «Μη κλάψεις για μένα», «Ποιος θα κρίνει την κοινωνία», «Το δράμα μιας αμαρτωλής», «10 μέρες στο Παρίσι», «Λαφίνα», «Ορφανή σε ξένα χέρια», «Πονεμένη μητέρα», «Πρέπει να ζήσεις τίμια», «Ανάμεσα σε δύο αγάπες», «Αστέρια στο βούρκο», «Για λίγη στοργή», «Μεγάλο αμάρτημα», «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης», «Τύφλα να έχει ο Μάρον Μπράντο», «Διαζύγιο αλλά ελληνικά», «Ο γυρισμός της μάνας», «Ο Παράς και ο Φουκαράς», «Πρέπει να ζήσεις αγάπη μου», «Αμαρτωλές της νύχτας», «Διψασμένη για αγάπη», «Με δεϊδρότα και δάκρυα», «Με πότι σε σφαρμάκι», «Το ρομάτσο μιας καμαριέρας», «Φτωχό μου σπουργητάκι», «Εισπράκτορ 007», «Ο μπαμπάς μου Teddy Boys», «Αν όλες οι γυναίκες του κόσμου», «Δάκρυα και διπλοπενιές», «Μονάζιγα δικά μου». Τελευταία της εμφάνιση στον ελληνικό κινηματογράφο ήταν το 1984 στην ταινία «Νιάτα στη λάσπη». Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια και χαρά σε όλους. Ξέχασα να σας αναφέρω ότι στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1976 στη σειρά του Κώστα Πρετεντέρη «Εκείνες και εγώ» στην ΕΝΕΔ, εσαρκώνοντας την Ελένη, τη γραμματέα του Ζάκου Δόγκανου. Μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις της ήταν στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Πάτερ Ιμών» το 1995, υποδεόμενη τη γιαγιά Αλεξάνδρα.